Ζωντανή η σύνδεση με τη Σοφία Φασουλάκη, η οποία θα μα ενημερώσει για απόφαση του Αρίου Πάου που έχει προκαλέσει πολλέ συζητήσει από το πρωί που έγινε γνωστή η Σοφία. Απόφαση για τι απολύσει στον ιδιωτικό τομέα και τα κριτήρια βάσει των οποίων ο εργοδότη θα πρέπει να επιλέγει ποιον εργαζόμενο ή ποιου να απολύσει. Ποιο είναι πρώτο λοιπόν με βάση την απόφαση, ποιοι είναι αυτοί που τελευταίοι μάλλον πρέπει να απολύονται. Οι παλιοί, θα σου έλεγα, Νίκο. Οι παλιοί, εκείνοι που έχουν την μεγαλύτερη προπηρεσία. Όπω αυτή η γυναίκα, η οποία τελικά δικαιώθηκε και από τον Αριοπάγο, ηλικία 52 ετών, με 33 χρόνια προπηρεσία παντρεμένη και με ένα παιδί που σπούδαζε στο εξωτερικό. Η γυναίκα αυτή λοιπόν απολύθηκε και στην θέση της παρέμειναν ε, δύο ε, ακόμα εργαζόμενε, εργαζόμενες, ηλικίες 27 και 28 ετών, με τρία και τέσσερα χρόνια προϋπηρεσία και χωρίς τα άλλα κριτήρια που σου ανέφερα. Δηλαδή της προϋπηρεσία, βέβαια, ε, του, της, το γεγονός, του γεγονότος ότι ήταν παντρεμένη, όπως επίσης και του γεγονότος ότι είχε ένα παιδί που σπουδάζει στο εξωτερικό. Ο Άριος Πάγος έκρινε την, απόφαση, την απόλυσή της καταχρηστική, καθώς είπε ότι ο εργοδότης έπρεπε να κάνει απολύσεις για οικονομικού λόγους, Έπρεπε ωστόσο να βάλει άλλα κριτήρια μπροστά, κρατώντα αυτή τη γυναίκα στη δουλειά. Επομένω, πρώτο κριτήριο για τη διατήρηση ενό εργαζόμενου, για τη μία απόλυσή του, είναι η αρχαιότητα και δεύτερο, η οικογενειακή του κατάσταση. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε.